stars. Στη Νέα Υόρκη, τι είχατε ή τι κάνατε που σας θύμιζε Ελλάδα? Καταρχήν φέτος κλείνω 28 χρόνια στο ραδιόφωνο. Νομίζω ότι το γεγονός ότι αγαπάμε τόσο πολύ την Ελλάδα δεν φεύγει ποτέ, ούτε από την καρδιά μας, ούτε από την καθημερινότητά μας. Με τη μόνη διαφορά ότι ίσως, πάντα το λέω εγώ αυτό, οι Ελληνοαμερικάνοι είναι μια κατηγορία από μόνοι τους. Είναι δηλαδή, έχουμε μια άλλη νοοτροπία. Δεν είμαστε ούτε Έλληνες 100%, ούτε οι Αμερικάνοι που έχουν αυτή την νοοτροπία. Έχουμε ένα συνδυαστικό όμως. Είναι σαν να έχεις το καλύτερο και από τους δύο κόσμους. Θα μπορούσατε να διαλέξετε τον έναν από τους δύο? Γι' αυτό ζω και εδώ και εκεί, γιατί δεν μπορώ με τίποτα. Γι' αυτό τραγουδάω και ξένα, γι' αυτό τραγουδάω και ελληνικά. Γι' αυτό και το Fly Me to the Moon μου επιβεβαίωσε ότι, επειδή τα αγγλικά είναι η πρώτη μου γλώσσα, γιατί έχω πάει μόνο αμερικάνικο σχολείο, μου δόθηκε ευκαιρία να απολαύσω και μια σειρά από ξένα τραγούδια που έκανα σε όλο τον κόσμο, γιατί έκανα πολλές περιοδίες στην Αμερική, στον Καναδά, στην Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, σε πολλές χώρες, και μου δόθηκε ευκαιρία να νιώσω αυτό που ήθελα πάντα, γιατί από μικρή ήθελα να κάνω ξένα τραγούδια, δισκογραφικά. Οπότε λίγο έβρισκα μια κόντρα στην Ελλάδα. Όταν έλεγα θέλω να κάνω ξένο, μου λέγανε όλοι, Τερέζα, στην Ελλάδα ξένο δεν γίνεται. Τελικά γίνεται και παραγίνεται, γιατί άνοιξε ένας δρόμος. Άρα με έναν τρόπο θέσατε τις βάσεις για να ξεκινήσει όλο αυτό. Από προηγούμενους μεγάλους καλλιτέχνες, όπως ήταν ο Ντέμις Ρούσος, η Νάνα Μουσχούρη, όπως ήταν η Βίκη Λέανδρος, όπως ήταν ο Δάκης, που τόσο αγαπούσαμε όλοι και τον αγαπούσα αφάνταστα το Δάκη. Ο Δάκης είχε και αυτό το χάρισμα. Είναι σημαντικό να μπορείς να τραγουδάς σε πολλές γλώσσες. Κάναμε μαζί ένα ντουέτο, το Θα υπάρχω θες δε θες. Το χαρίζω στην Πέττη και σε όλη την εκπομπή. Θα υπάρχω θες δε θες, δεν ήταν όνειρο το χθες. Ένα τραγούδι που είχε πρώτο τραγουδιστή, η Δήμητρα Γαλάνη, στη δεκαετία του 70, σε στίχους του Πυθαγόρα και σε μουσική του Γιώργου Κατσαρού. Και το κάνατε μαζί ντουέτο πρόσφατα? Έγινε ακριβώς πριν από ένα χρόνο. Είναι το τελευταίο ντουέτο που έκανε και νομίζω, τραγούδι. Ναι, νομίζω ναι, ναι. Τα χρόνια της καραντίνας ήταν δύσκολα? Η καραντίνα ήταν για μένα πολύ σημαντική, γιατί πραγματικά αναθεώρησα πολλά πράγματα στη ζωή μου. Καταρχήν μίλησα με φίλους που είχα να μιλήσω πολύ καιρό, γιατί είχαμε αυτή την αίσθηση ότι πρέπει να μιλήσουμε, δεν ξέρουμε αύριο τι ξημερώνει. Οπότε μας έφερε πολύ κοντά, ασχολήθηκα πάρα πολύ με τα ζώα μου. Είναι και κάτι που με συνδέει και πολύ με την Μπέτη, γιατί εγώ είχα το Μέρφυ και η Μπέτη με την Ματίλντ είχαν την Κάρεν, και κάποτε είχαμε έτσι συμπεθεριάσει λίγο, Μπέτη μου, αν θυμάσαι καλά. Οπότε αυτό που μ' άρεσε πολύ είναι ότι είχα χρόνο με τα ζωάκια μου. Γνωρίζεις και την Καλομήρα, αν δεν κάνω λάθος? Την Καλομήρα, η Καλομήρα καταρχήν ήταν παιδί μου. Ένα παιδί πολύ, τι να πω, χαρισματικό, με πολύ ενέργεια και πολύ θετική ενέργεια. Το παιδί το γνώρισα στο Fame. Έτσι λοιπόν το παιδί που τώρα είναι μαμά με τρία παιδιά, έτσι. Μια φορά θυμάμαι, ήμασταν στο σπίτι και μιλούσαμε και βλέπαμε τη Eurovision και είχε συγκινηθεί πάρα πολύ, γιατί την έβλεπα πόσο ήθελε τόσο πολύ να... Και της είπα, πρέπει να το κάνεις αυτό, αυτό πρέπει να γίνει για σένα. Είχε σκεφτεί η ίδια για την Eurovision ή εσείς κάπως της φυτέψατε τόσο πολύ? Νομίζω ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο το ότι την καθοδηγούσα πάρα πολύ στη ζωή της και στις επιλογές των τραγουδιών, γιατί η μητέρα μου είχε γράψει το «Παίζεις» για την Καλομήρα, γιατί είναι και την Πόνη, στιχουργός, τραγουδίστρια και συνθέτης. Ήταν μια σειρά πραγμάτων. Νομίζω ότι την επηρέασε πάρα πολύ το ότι της είπα ότι μπορεί να το κάνει. Πίστεψα σε εκείνη πολύ. Έτσι κάποια ακραία εκδήλωση από θαυμαστή έχετε δεχτεί? Πάρα πολλές. Όπως? Πριν από πολλά χρόνια είχα πει σε μια συνέντευξή μου ότι μου αρέσουν οι σοκολάτες. Και κατέβηκα μια μέρα από το σπίτι μου και βρήκα πάνω από 500 σοκολάτες όλο μου το αυτοκίνητο στολισμένο. Το οποίο φυσικά, εντάξει, περί το να σου πω, ήταν μεγάλη χαρά. Παιδί τότε εγώ. Είχα κάνει το κυπελάκι στο πρώτο μου δίσκο με το οπωσδήποτε. Ό,τι έλεγα γινόταν, δηλαδή λουλούδια, δώρα στις εκπομπές μου. Τον άνθρωπο που στόλισε το αυτοκίνητο με σοκολάτες, τον βρήκατε? Όχι, δεν τον βρήκα. Την εποχή που είπατε ήσασταν μικρή και κάνετε και τον πρώτο δίσκο που έκανε τεράστια επιτυχία. Πιάστε τον εαυτό σου να έχει καβαλήσει το καλάμι, να έχει αλλάξει η συμπεριφορά του? Όχι, ήμουν πολύ όρημη πάντα και προσγειωμένη και αυτά δεν επιτρεπόντουσαν, γιατί είχα μια μητέρα πολύ αυστηρή που ήταν καλλιτέχνης
και μεγάλο όνομα στην Αμερική, είχε δική της λαϊκή ορχήστρα και ήμουνα μέσα στο χώρο από παιδί, δεν είχα κάτι να με αλλάξει. Ζούσα στη Νέα Υόρκη, ήρθα στην Ελλάδα, έκανα τον πρώτο μου δίσκο, ήμουν σε ένα χώρο που ήξερα, με ξέραν όλοι, τους ήξερα όλους, απλά μεγάλωνα πια μέσα σε αυτό το χώρο. Λέγανε, α, η Τερέζα μεγάλωσε, παιδιά, η μικρή Τερέζα. Αυτό το μικρή Τερέζα έγινε πια, λέω παιδιά, και τώρα μπορείτε να με λέτε μικρή Τερέζα, κανένα πρόβλημα. Εδώ καινούριο, κυπελάκι, αγοράζει. Έχω αλλάξει τη δαριά, έχω αλλάξει τη βαλανία στην καρδιά. Ασφαλείας. Είχαμε συμπεθερέψει που λέτε με την Τερέζα τα σκυλιά μας και μετά της δώσαμε και ένα σκυλί από τη γέννα αυτή που είχαμε δώσει ονόματα σχεδιαστών, να μην τα πω και κάνω διαφήμιση, αλλά ήταν πολύ πετυχημένα. Και έτσι είμαστε συμπεθέρες με έναν τρόπο. Ναι. Υπέροχη η Τερέζα, φανταστική βελούδινη φωνή. Όταν είχε κάνει αυτή τη διασκευή στο Fly Me to the Moon, που ακόμα και τώρα ακούμε, νομίζω από τις πιο ωραίες διασκευές που έχουν γίνει ever. Είναι δική της διασκευή αυτή. Είναι φανταστική.